βρισκόμαστε και σήμερα εδώ ως συνέχιση των κινητοποιήσεων που κάνουμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες για το ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο πετά έξω βασικές επιστήμες και τέχνες, οι οποίες συμβάλλουν και στη διαπαιδαγώγηση αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Το νέο ορολόγιο πρόγραμμα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του νέου σχολείου που φτιάχτηκε με τον νόμο Κεραμέως, το οποίο ζητά από τους μαθητές να δίνουν εξετάσεις σε κάθε τάξη τύπου πανελλαδικών, άρα οι τέχνες γι' αυτό είναι βαρύδια, το οποίο ζητά από τους μαθητές να έχουν μόνο δεξιότητες χωρίς καμία άλλου είδους χωρίς κανένα άλλο είδους επιστημονικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, βάζουμε την επιχειρηματικότητα στο γυμνάσιο, που είναι μία δεξιότητα, και αφαιρούμε την επιστήμη στο λύκειο. Ή βάζουμε την υγεία, ας το πω έτσι, στο γυμνάσιο σαν δεξιότητα και αφαιρούμε τις ώρες από τους συναδέλφους της οικιακής οικονομίας, οι οποίοι κάναν ακριβώς για την υγιεινή ζωή, υγιεινή διατροφή και ούτω καθεξής. Αυτά. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αφαιρούν το μάθημα της τρίτης λυκείου που εξετάζεται πανελλαδικά των παιδιών τα οποία θέλουν να δώσουν σε αρχιτεκτονικές ή οπουδήποτε άλλο. Το μάθημα δηλαδή του σχεδίου. Το ότι βιώνουν τα καλλιτεχνικά μαθήματα από το λύκειο δεν σημαίνει μόνο ότι θα έχουμε ανθρώπους που θα είναι ημιμαθείς, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ανθρώπους που δεν θα έχουν καλλιεργήσει το συναίσθημα, που δεν θα ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους, που θα είναι αδιάφοροι για τους γύρω τους, για την κοινωνία κτλ. Το άμεσο που θα φορτωθούν οι γονείς που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά από τις σχολές που ζητάνε σχέδιο και άλλα καλλιτεχνικά μαθήματα είναι ότι θα αναγκαστούν να οδηγηθούν στην παραπαιδεία και στα φροντιστήρια και να πληρώσουν ένα κόστος μεγάλο για να έχουν τα παιδιά τους στις σχολές που επιθυμούν, τις καλλιτεχνικές. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα σχέδιο που αφορά προσωπικά μια υπουργό ή κάποιους παράγοντες. Είναι ένα σχέδιο για την ανάγκη του σχολείου, για μια κοινωνία που θέλουν να χτίσουν του ανταγωνισμού, του κέρδους, του κριτήριου κόστους-οφέλους κτλ. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα οδηγήσει τη γενιά αυτή στην αδιαφορία, θα οδηγήσει περαιτέρω στην κοινωνική σύψη, θα οδηγήσει στην άνεση της εκμετάλλευσης αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν θα έχουν ολοκληρώσει την προσωπικότητά τους, γιατί δεν θα έχουν μάθει να είναι αλληλέγγυοι και να αγωνίζονται για την κοινωνία.